βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να συναντά τους υπαλλήλους του γραφείου της κυρίας Χριστοδουλοπούλου. Εδώ είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού και βέβαια καθισμένο στο γραφείο στη Στρογγυλή Τράπεζα που και θα γίνει η συνάντηση. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα φυσικά την Ελλάδα, ένα θέμα γενικότερο ευρωπαϊκής κοπής με τουλάχιστον 124.000 μετανάστες, όπως αναφέρει η επίσημη έκθεση της ΥΠΑ της Αρμοστίας, να βρίσκονται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα που είναι ένα πέρασμα, ένα σταθμός για αυτούς τους πρόσφυγες προς τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε εδώ τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, αστειευόμενος λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη με το μεταναστευτικό, επαναλαμβάνουμε. Βλέπουμε και την κυρία Γεροβασίλη. Της διαδρομής των εμπορευμάτων από την Ασία προς την Ευρώπη. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός στην Ευρώπη είναι Πειραιάς. Αλλά προς τώρα το σημαντικό είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το... Πάντως το θέμα των μεταναστευτικών ροών και των προσφυγικών ροών αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά κρίσιμο για όλη την Ευρώπη, όλη μας. Και εδώ θα φανεί και αν τα κολόγια και οι ωραίες κουβέντες περί αλληλεγγύης εξαπλούνται μονάχα στον δανεισμό και με όρους δυσμενείς και δύσκολους ή έχουν και πραγματική βάση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρώπης, εκεί όπου οι ροές παίρνουν τεράστιες διαστάσεις πια και είναι προσφυγικές. Και εδώ θα φανεί και το κατά πόσο υπάρχει μια προοπτική η Ευρώπη να είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης ή θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα είναι στα πλαίσια μιας οικονομικής διευθέτησης και ο καθένας θα κοιτάει τα σύνορά του και τη χώρα του. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να υπάρχει αναπτυξιακή βοήθεια στις ίδιες τις χώρες για να μένει ο κόσμος και να σταματήσουν να διαλύονται χώρες και να γίνονται πόλεμοι. Είναι η προϋπόθεση που θέλετε. Από εκεί παράγεται αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει τώρα πρόβλημα τουλάχιστον αποτελεσματικό είναι η συνεννόηση με την Τουρκία που είχε 1,5 εκατομμύριο κοντά στα 2 εκατομμύρια πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Ήταν από τα θέματα που είχα θέσει στην ατζέντα του τελευταίου συνόδου. Η συνεννόηση και βεβαίως με τις άλλες χώρες όπου δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι η Λιβύη, οι αφρικανικές χώρες και η αντιμετώπιση της κρίσης Συρία. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει μια κρίση μέσα στην κρίση. Οι ροές υπερβαίνουν τις δυνατότητες της κρατικής υποδομής. Εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό και δεν υπάρξει ουσιαστική βοήθεια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι δυνατότητες είναι εξαιρετικά δύσκολες να αντιμετωπιστεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς ως ανθρώπους πάνω απ' όλα και δεν εξαντλούμε την προσπάθειά μας σε μια ρητορική ότι δεν έχουμε δυνατότητες επειδή είμαστε σε κρίση, αλλά δίνουμε από το υστέρημα των δυνατοτήτων μας. Πρέπει όμως να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ.